Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε είναι 5η, 21 Δεκεμβρίου του 2023. Ε, θα ξεκινήσουμε με τι εντυπώσει που είχα σήμερα από την Ορκομοσία των Πρωτοετών Ευελπίδων στη Σχολή Ευελπίδων. 21 Δεκεμβρίου, η μέρα ίδρυση τη Στρατηγική Σχολή Ευελπίδων, γίνεται διαχρονικά η Ορκομοσία των Πρωτοετών. Έτσι και ο Μιλών το 1977. Ενώπιον του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Τσάσου, ορκίστηκε, ορκίστηκαμε με τους συμμαθητές μου στην Σχολή Βελπίδων. Ε, κλήθηκα να παραστώ στην. Ε, έλαβα τη πρόσκληση από την οικογένεια Κατούντα να παραστώ στην ε, ορκομοσία γιατί η τάξη που ορκίστηκε ε, τώρα και θα ε, αποφυτίσει σε τέσσερα χρόνια ονομάστηκε τάξη Νικολάου, του αντιστρατήγου Νικολάου Κατούντα και όταν αποφυτίσει θα έχουν συμπληρωθεί 60 χρόνια από την αποφύτιση από τη Σχολή Βελπίδων του ήρωα της Κύπρου, του Νικόλαου Κατούντα. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Ε, λειτουργούσε ένα, μια αντίθεση μέσα μου βλέποντας την εξέλιξη της τελετής. Δηλαδή, αφού συγκεντρώθηκε ο κόσμος, αφού παρατάχθηκαν όλες οι τάξεις της ευελπίδων, οι προσκεκλημένοι, οι επίσημοι, είχαμε την είσοδο του Ιερού Ευαγγελίου. Πεάνησε το εμβατήριο που πρέπει και είχαμε την απόδοση τιμών και μπήκε το Ιερό Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια μπήκε η πολεμική σημαία της στρατιωτικής Σχολής της ευελπίδων. Όπως είναι γνωστό, το 1941 μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα, λίγο πριν την είσοδο των Γερμανών, οι πρωτοετοί ευέλπιδες ενώ τους δόθηκε άδεια να πάνε στα σπίτια τους, αυτοί αρνήθηκαν να πάνε στα σπίτια τους, πήγαν στην Κρήτη και πολέμησαν και είχαμε και νεκρούς. Άρα έχουμε πολεμική σημαία. Και βλέποντας όλη αυτήν την διαδικασία, προσπάθησα να, 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 να κατανοήσω ποιος, ποια είναι τα κίνητρα ενός μέρους πολιτικών, κομμάτων και πολιτικών και της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης, του κυβερνητικού κόμματος, που λες και ζουν σε ένα άλλο κόσμο. Δηλαδή ένιωθα διχασμένη προσωπικότητα. Στον έξω κόσμο όλα αυτά αμφισβητούνται, δηλαδή με βάση τη λογική η τέχνη δεν έχει όρια, θα μπορούσε... Θα μπορούσαν να κρεμάσουν κρεμμύδια ή σκόρδα από το Ευαγγέλιο, ή να χορεύουν μπουζουξούδες όταν έμπαινε το Ευαγγέλιο αντί να αποδίδονται να τιμές, να κρεμάσουν, ξέρω εγώ, τίποτα ρόζες εντόνες στην πολεμική σημαία της σχολής Ευελπίδων, έτσι για να δώσουν τα μηνύματά τους στα αντιπολιμικά, για παράδειγμα. Ή να, που ήταν τα λάβαρα όλα των ταγμάτων εκεί και του συντάγματος, να βάλουν εκεί, ξέρω ροζ, κίτρινα, πράσινα, διάφορα πράγματα. Αυτό λοιπόν, αυτή η λογική που επικρατεί έξω. Ότι η τέχνη δεν έχει όρια και εγώ το πιστεύω. Αλλά ο καλλιτέχνης ε, έχει κριτήριο. Δεν έχει όρια, εντάξει δεν έχει όρια. Μπορεί να ζωγραφίζει τον ουρανό και το υπερπέραν. Αλλά ο καλλιτέχνης δεν έχει κριτήριο, δεν έχει συνέστηση τι σημαίνει πολεμική σημαία. Ματωμένη σημαία. Δηλαδή, τι θα λέγαν όλοι αυτοί που ε, ήταν υπέρ της ανάρτησης ή τέλο πάντων της παρουσίαση αυτής τη σημαίας στο ε, προξενείο εάν έβαζαν την ε, σημαία του Πολυτεχνείου που και αυτή είναι, έχει αίμα νομίζω αν την κρεμούσαν και αυτή στα ματαλάκια και βάζαν, παίζαν με αυτήν θα λέγαν τα ίδια ακούστε αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει με το ξύλωμα των πάντων δεν μας πάει στον κρεμό. Είναι ο κρεμός. Δημιουργεί τον κρεμό που θα πέσουμε μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θυμάμαι πέρα από τον πατέρα μου που μου είχε πει θα καταστρέψετε την Ελλάδα πως πάτε είχα δει τον αντιστράτηγο Κόρκα. Ένας άνθρωπος σε εμβληματική φυσιογνωμία αείμνηστος πέθανε πέρυσι τον είδα 104 ετών σε νέα εκδήλωση, κάνα, κάνα μια εκδήλωση κάναμε μια ομιλία στο, στο Παπάγου και μετά την ομιλία ήρθε και μου είπε: Κοίταξε, καλά τα λε, αλλά να ξέρει, δεν κάνετε τίποτα. Λέει, θα την καταστρέψετε την Ελλάδα. Εμεί πολεμήσαμε για αυτή τη χώρα και εσεί θα την καταστρέψετε. Τώρα μπορεί κάποιο να πει ότι κινδυνολογούμε. Όχι, κύριε, δεν κινδυνολογούμε. Όταν καλεί 200-250 ευέλπιδε να δώσουν όρκο προ την πατρίδα. Και σε αυτόν τον όρκο υπάρχουν ορισμένες αρχές, σύμβολα στα οποία δηλώνει να ε, πίστη μέχρι το θάνατό σου. Δεν τελειώνει ο όρκο. Τον όρκο τον έδωσε πρέπει να τον κρατήσει και αυτό σε καθοδηγεί κάθε στιγμή σε όλε σου τι πράξει, κυρίω τι δύσκολε. Κοιτάξτε τι λέει ο όρκο. Ακούστε. Ορκίζομαι να φυλά το πίστην στην πατρίδα. Πατρίδα λοιπόν. Και αυτήν στη λογική του δεν έχει όρια η τέχνη δεν ξεσύζουμε για την πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα, του νόμου και τα ψηφίσματα του κράτου. Γιατί όχι, και αυτά τα διαλύουμε. Υποταγίνει στου ανωτέρου μου. Καλά, αυτό και αν έχει ξυλωθεί. Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογία στα διαταγάστων. Το αντίθετο λένε. Να επερασπίζουμε με πίστη και αφοσίωση μέχρι τη τελευταία ρανίδο του αίματό μου τα σημαία. Ποιε σημαίε που τι εξευτελίζουν, άλλος λέει κάποιο την είναι να πανή, ο άλλος την. αυτή τη σημαία. Ποιο, ποια πίστη να μείνει, Με πίστη και αφοσίωση μέχρι τι τελευταίε τρανίδε του αίματό μου τα σημαία. Να, μην τα εγκα... εγκαταλείπω ποτέ, μηδέν να αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Τι σημαία έχουν σαν υπέρτατο, αυτήν που λιδαρούμε και σαν υπέρτατο σύμβολο σε έναν πολεμιστή, σε έναν αξιωματικό, σε έναν στρατιώτη, είναι η σημαία. Να φυλά το δέ ακριβώ του στρατιωτικού νόμου και να διάγω ο γέννη ω πιστό και φιλότιμος στρατιώτη. Για πετε μου τώρα, μίλησα χθε σε έναν πολύ σημαντικό πολιτικό και σκληρό πατριώτη, ο οποίο δεν τόλμησε να πει κάτι διαφορετικό από ότι λένε η πλειονότητα των πολιτικών εν αντιθέσει με τους πολίτες ε, μου λέει εντάξει είναι, λέει, δεν ήθελε να δώσει κάποια μηνύματα και κάποια μηνύματα και τι πρέπει να βεβαιώσουμε το δεν μπορούσε να κάνει μια άλλη έμπνευση ένας πολιτικός από ένα κόμμα της κέντρου αριστεράς έκανε, έβαλε αυτόν το συλλογισμό κατηγορώντας τον Γεραπετρίτη και για την απόφαση του να αποσύρει το έργο και τα λοιπά από κάτω είχε πάνω από 800 σχόλια. Από τα 800 σχόλια, τα 780 τον καταχέργεζαν από πάνω κάτω. Συγγνώμη δηλαδή, ποιο λαό κυβερνάτε. Πού τα βρήκατε αυτά. Πού τα βρήκατε αυτά. Δηλαδή, εσείς είστε οι έξυπνοι που ξέρετε τι είναι τέχνη και εμείς ο λαός το 95% είναι που δεν ξέρουμε και θα μας πείτε εσείς και, εσείς θα μας οι φωταδιστές εσείς και εμείς είμαστε στο σκοτάδι. Αυτό είναι πολιτική. Η πολιτική είναι να κατεβαίνει στους πολίτες, να μιλάς μαζί τους, να διαβουλεύεσαι μαζί τους και να εκφράζει ο πολιτικός αυτό που θέλουν οι πολίτες. Όχι ότι του... Αυτά που λέτε. Και πώς επηρεάζονται αυτά τα παιδιά τώρα, άμα βλέπουν και τηλεόραση όλα αυτά σήμερα πηγαίνοντα στην ορκομοσία, τρει, δύο και ένα σε ένα σταθμό ραδιοφωνικό, τι ίδιε ανοησίε έλεγαν. Τι ίδιε ανοησίε. Αν αυτά τα παιδιά λοιπόν που ορκίστηκαν ακούν όλα αυτά, πώ θα δώσουν αυτόν τον όρκο και πώ θα πιστέψουν σε αυτόν τον όρκο και πώ να τον τηρούν σε όλη του τη ζωή. Τι είμαστε Λουξεμβούργο, είμαστε με τον Τούρκο δίπλα μα. Θα τα ακούσετε και αυτά. Λοιπόν, στην, εκτός από τους πρωτοετής ευέλικτε που έδωσαν όρκο στην πατρίδα, υπόσχεση έδωσαν οι αλλοδαποί που φοιτούν στην σχολή. Για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ξένους φοιτητές και σπουδαστές ευελπίδων, ικάρων και ε, ναυτικών δοκίμων, αλλά και στα πανεπιστήμια, θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα και σας σχολή εξωματικών σωμάτων, το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, όσοι το άκουσαν δεν πειράζει, α το ξανακούσουν. Άλλωστε, όσο γερνάμε, θα λέμε και τα ίδια, μην νομίζετε. Όπω οι γιαγιάδε μα. Τα ίδια και τα ίδια. Θα κάνετε υπομονή. Είναι νομίζω το 1992 1993 Είμαι στη Σμύρνη και έχει επιβληθεί το εμπάργκο ναυτικό αποκλεισμό, δηλαδή εμπάργκο από τον ΟΗΕ στην Λιβύη. Ένα από τα καθήκοντά μου στο Προξενείο ήταν να κάνω επιθεωρήσεις και να σφραγίζω, να θεωρώ τα βιβλία των πλοίων, δηλαδή τα ναυτιλιακά, των ελληνικών πλοίων, των πλοίων με ελληνική σημαία που προσέγγιζαν στο λιμάνι της Σμύρνης. Άρα είχα μια σχέση με αυτά. Τότε λοιπόν υπήρχε ένα πλοίο το οποίο έκανε μία φορά την εβδομάδα το δρομολόγιο Σμύρνη, πειραιας μετά έκανε τη στροφή την άλλη εβδομάδα το ίδιο. Αυτό ήταν. Από τα λεγόμενα Ποστάλια, δηλαδή ένα πλοίο που μετέφερε και ε, επιβάτες και αυτοκίνητα και φορτίγα. Όμως επειδή ήρθε το Ταλιατέλα, Ταλιατέλα λεγόταν το πλοίο αν θυμάμαι καλά, ήρθε στη Σμύρνη, επειδή όμως δεν προλάβαινε να πάει Πειραιά και να επιστρέψει στην Τρίπολη γιατί τον έπιανε το εμπάργκο, ξεφόρτωσε στη Σμύρνη όσους επιβάτες είχαν προορισμό τον Πειραιά και αναχώρησε για Τρίπολη για να προλάβει να μην εγκλωβιστεί εκτός Λιβύης. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν ήρθαν στο προξενείο και ο πρόξενος ανέθεσε στον καθήλυνα αρμόδιο να λύσει το πρόβλημα. Ήταν καμιά 20-25 άτομα και κανόνισα, βρήκα, κάλεσα πλοίο για να μην πάνε με τουρκικό, ένα πλοίο αποτυχείο κανόνισε τα λεωφοριάκια τους να πάνε στην, με ένα λεωφορείο να πάνε στο, στην Κρίνη το Τσεσμέ και από εκεί να αναχωρήσουν στο Χίο και από εκεί με το πλοίο της γραμμής να πάνε στον Πειραιά. Αυτή η διαδικασία κράτησε 3-4 ώρες. Ένας από τους επιβάτες ήταν γενικός αρχίατρος, συνταγματαρχάρα δηλαδή, έχω ακόμα την κάρτα του, του στρατού της Λιβύης και προσωπικός γιατρός του του Καντάφη. Αυτός λοιπόν μιλάει άπτεστα ελληνικά, η γυναίκα του ήταν ελληνοβουλγάρα-ορθόδοξη, μιλάει άπτεστα ελληνικά, γιατί σπούδασε, μπήκε πρώτα ένα χρόνο στην Ευελπίδα και μετά πήγε στην στρατητική ιατρική, στην Θεσσαλονίκη. Μου ζήτησε λοιπόν, επειδή είχε τότε δορυφορική τηλεόραση και είχε μία ένα πιάτο, ζήτησε να πάρει ένα δορυφορικό πιάτο, τότε ξέρετε δεν είχαμε πολλούς δορυφορικούς σταθμούς, ζήτησε να πάρει έναν μηχανισμό που το γύρναγε το πιάτο για να πιάνει και άλλους δορυφόρους, για να πιάνει Ελλάδα, ελληνικούς σταθμούς. Τότε είχαν αρχίσει να εκπέμπουν και ο Αντένα και κάποιοι άλλοι σταθμοί. Τον έστρα λοιπόν σε έναν ελληνομαθή, ελληνόφωνο μουσουλμάνο που ήταν κοντά στο προξενείο, πέθανε ο άνθρωπος τώρα, ας είναι πραγματικά καλά εκεί που βρίσκεται, στον Μουσταφά, και, για να, που είχε πουλούσε τέτοιους μηχανισμούς. Πήγε λοιπόν, γύρισε, προβληματισμένος, του λέω πόσο τον έχει, λέω βρήκες βρήκα. Πόσο τον έχει, λέει τον έχει 700 δολάρια. Ε, λέω τον πήρε, λέει προβληματίζομαι, μου λέει. Μα γιατί, προβληματίζομαι γιατί λέει στην Αθήνα κάνει 1500 Αλλιώ πάρτων. Εγώ λέω: Δεν θέλω να δώσω σε Τούρκο λεφτά. Δεν είπε απλά Τούρκο, είπε και μια άλλη λέξη μπροστά, μπίπ Τούρκο. Δεν θέλω να σου δώσω λεφτά. Εγώ, επειδή τότε φυλακόμασταν από τα πάντα, δεν απάντησα. Λέω: Μήπω είναι κανένα βαλτό. Και τον πήγα από εδώ, από εκεί, φανατικό παοξί είναι ο άνθρωπο που μετά από λίγα χρόνια ήθελε να αγοράσει τον Πάο και ονόματι του Καντάφη, αν θυμάστε όσοι είστε Παοξίδες. Φανατικός Παοξίδες, τρελός με τη Σαλονίκη και αφού τον πήγα γύρω γύρω και κατάλαβα ότι σοβαρολογούσε και το λέω συγγνώμη λέω, εσύ είσαι Άραβας, Μουσουλμάνος, πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για την Τουρκία. Ακούστε τι μου είπε δεν μπορείς να φανταστείς τι κακό μου έχετε κάνει εσείς οι Έλληνες. Λέω, τι, τι σου κάναμε. Το ξέρεις, λέω, ότι μερικές φορές κάθομαι και αναρωτιέμαι αν είμαι Έλληνας ή Άραβας, στην, εκεί στο, στην Λιβύη. Με έχετε επηρεάσει τόσο πολύ με τη δική σας ιστορία, διάβασα τι σας έκαναν οι Τούρκοι, γιατί τους έχω μισήσει, λέει, κι εγώ. Και σε εμάς μας έκαναν, αλλά πιο πολύ από τη δικιά σας ιστορία. Γιατί έκανα αυτή την εξιστόρεση. Ακούστε, η Ελλάδα δεν είναι ούτε πληθυσμιακή, δυστυχώ, ούτε στρατιωτική, ούτε οικονομική υπερδύναμη. Είναι πολιτισμική υπερδύναμη. Είμαστε ένας λαός που μόνο όταν ταξιδέψετε σε όλα αυτά τα κράτη και μιλήσετε με ανθρώπους και δείτε την αποδοχή που έχουμε εμείς οι Έλληνες, μόνο τότε θα αντιληφθείτε τι λέω. Και αυτό το πολιτισμική και πολιτιστική υπερδύναμη παίρνει άλλες διατα... διαστάσεις ή μάλλον βρίσκει την πραγμάτωσή του όταν ξένοι έρχονται και φοιτούν στην Ελλάδα. Όλα αυτά που σας είπα είναι 10, 20, 30, 50 άτομα και μπαίνανε, υπήρχε μια πολιτική στο Υπουργείο Παιδείας, μπαίναν, δίναν κάποιες θέσεις και στα πανεπιστήμια. Εάν λοιπόν γίνουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και κατορθώσουμε, προσέξτε, υπό όρους και σε σωστό πλαίσιο, δεν λέω σε καμία περίπτωση ούτε 1% να υπονομευθεί η λειτουργία των κρατικών πανεπιστημίων. Ούτε 1%. Ούτε 1%. Ούτε 1 και πιστεύω ότι δεν θα, αν γίνει σωστά η κίνηση, δεν θα υπονομευθεί, δεν θα υποβιβαστούν τα κρατικά πανεπιστήμια. Εάν λοιπόν έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, μη κρατικά πανεπιστήμια, με σωστέ ασφαλιστικέ δικλείδε να μην λένε ότι θέλουν το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα να διασφαλίζει και την ποιότητά του. Και επιπλέον, εάν για να πάρει άδεια ένα πανεπιστήμιο, επειδή έχουν στην Αττική, να πραγματώσουμε και αυτό που μας λείπει. Πανεπιστήμιο θε, τράβε στη Φλόρινα. Μη κρατικό. Τράβε στη Φλόρινα. Κάνε την επένδυση σου εκεί. Τι θε, μη κρατικό πανεπιστήμιο, τράβε ένα νησί το οποίο μπορεί να ζήσει κάποιο, αλλά να τονώσουμε και την οικονομία του και πληθυσμιακά. Τι θέλεις πανεπιστήμιο, τράβα στην Οραστιάδα για παράδειγμα ή πού αλλού. Άρα μπορεί να λύσει προβλήματα, τεράστια προβλήματα, να βρουν δουλειά όχι εκατοντάδες, χιλιάδες Ελληνόπουλα που αποφυτούν από τα πανεπιστήμια και δεν μπορούν να απορροφηθούν από τα κρατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας. Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Γιατί να μην μπούμε να, γίνουν, να, μπουν σε σωστές βάσεις, να λυθούν προβλήματα και προπαντός με τους χιλιάδες φοιτητέ που θα έρχονται στην Ελλάδα και στη συνέχεια αποφυτώντας θα πηγαίνουν στις πατρίδες τους, η Ελλάδα θα αποκτήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες και σε βάθος χρόνου εκατοντάδες χιλιάδες πρέσβες καλή θελήσεως. Αυτό πρέπει να είναι το εθνικό μας όραμα και όχι κλεισμένοι μέσα στο, καβούκι μας. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα μας που είναι δυσάρεστο, δυσάρεστο και αφήνει και πικρή γεύση χριστουγεννιάτικα, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Ε, θα ήθελα να πω ε, κάτι για το θέμα της ε, ιστορίας, αλλά και όλες αυτές τις κατάστασεις που επικρατεί. Ήρθε ένας φίλος εδώ και μου είπε έχω δύο παιδιά, είμαστε μια κανονική οικογένεια, όταν λέει κανονική, μια μέση οικογένεια από αυτή την έννοια, εμείς αγαπάμε την πατρίδα, λογικά, χωρίς να είμαστε από εδώ και από εκεί, αγαπάμε αυτό που είμαστε και αυτό που έχουμε, τη χώρα μας. Αλλά λέει, με όλα αυτά που ακούω, λέει, τι να κάνω, λέει, να στείλω τα παιδιά μου να υπηρετήσουν. Ποια πατρίδα να υπηρετήσουν όταν βλέπω και ακούω όλα αυτά. Κρατήστε το κι αυτό και πάμε και σε κάτι άλλο. Είχαμε, ε, έπαιξα κι εγώ ένα ρόλο, δημιουργήθηκε το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού στο γήπεδο της ΑΕΚ δεν έχει σχέση οργανική το μουσείο με την ΑΕΚ, ούτε με την παέο ούτε με τίποτα. Η ΠΑΕ ευγενικώ παραχώρησε χίλια τόσα τετραγωνικά μέτρα, όπου εκεί μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, μία ΆΜΚΕ, ίδρυσε το μουσείο, τα περισσότερα εκθέματα είναι δωρητών, χορηγών, δηλαδή Ελλήνων, που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, τη Σμύρνη, την Ισπάρτα, τη Λικαονία και Λικία, Καρία και ό,τι θέλετε. Και ε, κάναμε μία καμπάνια και έφεραν οι άνθρωποι τα, ε, τα κοιμήλια τους, τα οποία μουσιολόγοι ε, έγινε καταρχάς και το πλαίσιο το ιστορικό από ιστορικό με, με διδα, διδακτορικό έγινε το ιστορικό πλαίσιο τοποθετήθηκαν και έγινε άκουσον άκουσον μια χώρα που το 30 40% του πληθυσμού είναι καταγωγής από αυτές τις περιοχές αποκτά το πρώτο επαγγελματικά τεκμηριωμένο και κατασκευασμένο μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού σε όλη την Ελλάδα, το πρώτο και αυτό έγινε με ιδιωτική χορηγία του Δημήτρη Μελισανίδη. Εδώ λοιπόν επισκέφθηκαν το μουσείο διάφοροι παράγοντες και από την ε, δικαστική, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία. Λοιπόν, ένας από τους παράγοντες που επισκέφθηκαν το μουσείο, καλά αρκεί να σας πω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν δακρύζει. Βλέποντας ξεκινάει το μουσείο, από τους ε, κλασικούς χρόνους και έχει όλες τις ιστορικές περιόδους φτάνει στην ε, ακμή, στη γενοκτονία στη μικρασιατική εκστρατεία την καταστροφή, την εγκατάσταση στην Ελλάδα και πάλι στην ακμή και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκινείται και να μην δακρύζει πραγματικά ασχέτως καταγωγής ήμουν λοιπόν σε μια τέτοια περιήγηση μέσα στο μουσείο και λέει ένας Υψηλότατο παράγοντα. Πε μου, Ρε Σάβαλ, αυτό δεν έπρεπε να το έχει κάνει το κράτο. Ο ίδιο δηλαδή έκανε και την αυτοκριτική του. Το ελληνικό κράτο δεν έχει κάνει κανένα μουσείο για, το 40, για την ιστορία του 40% του λαού που κατοικεί σε αυτή τη χώρα. Κανένα μουσείο. Γιατί το λέω αυτό. Και αυτό το συσχετίζω με όλα όσα συζητήσαμε στη σημερινή μας εισαγωγή. Συγκλονιστικό ήταν αυτό που μου είπε ο πατέρας των δύο παιδιών. Να τα στείλω, να υπηρετήσουν λέει, και να υπερασπιστούν ποια πατρίδα. Ποια πατρίδα. Αυτοί λέει, που λιδωρούν και απαξιώνουν κάθε μέρα. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε ένα αποπροσανατολισμένο έθνος. Ναι σε μεγάλο βαθμό είμαστε ένα από προσανατολισμένο έθνος. Ασφαλώς και δεν μ' αρέσουν τα άκρα. Πρέπει να πάρουμε την μέση οδό. Όμως μέση οδό, μέση οδός δεν είναι να ξυλώνουμε ή να το πω αλλιώς να πριονίζουμε πάνω στο κλαδί στο οποίο καθόμαστε. Οι ίδιοι που απαξιώνουν την πατρίδα, οι ίδιοι που απαξιώνουν τη σημαία, οι ίδιοι που απαξιώνουν τη θρησκεία, την εκκλησία, οι ίδιοι που απαξιώνουν ε, την ε, οικογένεια οι ίδιοι έρχονται και μετά παραπονούνται γιατί συμβαίνουν όλα αυτά οι ίδιοι, οι ίδιοι. γιατί λέγουμε γυναιοκτονίες ε, αφού τα γκρέμισες όλες τις αξίες και ό,τι άλλο τέλος πάντων ξαναγυρνάω στο μουσείο πρέπει να βάλουμε στόχο να κάνουμε ένα τέτοιο μουσείο στην Θεσσαλονίκη Πήραν απόφαση να κάνουν το Μουσείο του Ολοκαυτώματο με, κρα, με κρατικά λεφτά. Και δεν παίρνουν απόφαση να κάνουν το Μουσείο του, του, του Προσφυγικού Ελληνισμού. Να γίνει το Μουσείο του Ολοκαυτώματο. Οι Εβραίοι έχουν τέσσερι αιώνε παρουσία στην Θεσσαλονίκη. Είναι μέρο τη ιστορία τη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν είναι δυνατό να μην υπάρχει ελληνικό Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, επαναλαμβάνω. Η Θεσσαλονίκη λέγεται Προσφυγωμάνα. Και πρέπει να ανασκουμποθούμε και αν θέλουμε, οι βοροελαδίτε τέλο πάντων, άσε που είναι η υπόθεση όλων των Ελλήνων και όχι μόνο όσων κατάγονται από εκεί, αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε πρόσωπο στην ιστορία, πρέπει να ανασκουμποθούμε, να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο να κάνουμε ένα τέτοιο μουσείο στην Θεσσαλονίκη, στην προσφυγμένη Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα θέματά μας, γιατί δεν ξέρω πόσοι έχουμε ακούσει, γιατί είπαμε τώρα το αποπροσανατολισμένο έθνος που να έχει ακούσει. Πόσοι έχουμε ακούσει για τα ματωμένα Χριστούγεννα το 1963. Το 1963 λοιπόν είχε προηγηθεί η ίδρυση πριν τρία χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας και μας επέβαλαν αυτοί οι οποίοι είναι οι μανούλες στο Διέρη και Βασίλευε μας επέβαλαν ένα σύνταγμα στην Κύπρο προσέξτε, ίδιο σύνταγμα θα είχε επιβληθεί και με το σχέδιο Ανάν να μην λειτουργεί δηλαδή για να κυβερνούν οι δικαστές, οι ξένοι αυτό που μας λένε διάφοροι τώρα όσοι είναι υπέρ της διακήρυξης των Αθηνών ήταν υπέρ του σχέδιου Ανάν για να καταλάβετε δεν λειτουργούσε το το κράτος, δεν λειτουργούσε το πράγμα διότι είχαν βάλει μέσα τους τάκους για να μην λειτουργεί, να μην προχωράει οι Άγγλοι. Δώσαν βέτο δηλαδή στους Τουρκοκύπριους και μας πλάκουσαν στα βέτο. Γιατί, γιατί είχαν το σκοπό τους. Και τα Χριστούγεννα το 1963 ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνεννόηση με τους Άγγλους προτείνει στους Τουρκοκύπριους την αλλαγή του συντάγματος των 13 σημείων. Το λάθος του, όπως λέει ο Γεώργιος Παπαδρέου, λέει δεν μου το είπε μένα. Και έτσι δίνει την ευκαιρία στους Τουρκοκύπριους, στην Τουρκία δηλαδή, να θέσουν σε εφα... όχι να θέσουν, να το σχέδιο για τη δημιουργία θυλάκων που θα οδηγούσε στο τέλος το διαμελισμό στη διχοτόμηση του νησιού ήταν προτού καν υπογραφή, υπογραφούν οι συνθήκε Ζηρίχη και Λονδίνου. Προτού καν υπογραφούν οι συνθήκε Ζηρίχη και Λονδίνου, το σχέδιο το είχαν έτοιμο. Για να διαβάσουμε τι λέει για το θέμα ο Αυγουστής, Αυγουστίνος Αυγουστής, καθηγητής Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, τι λέει για, την, για το ματωμένα Χριστούγεννα το 1963, έχουν τεράστια σημασία, είναι πολύ διδακτικά. Πολύ διδακτικά. Στι 30 Νοεμβρίου του 1963, ο Μακάριο, με παρότρινση των Άγγλων, διαβίβασε προ τον Φατήλ Κιζούκ, αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, Τουρκοκύπριο, έγγραφο το οποίο πρότεινε αναθεωρήσει του συντάγματο σε 13 άρθρα του για να λειτουργεί. Μοναδικό στόχο ήταν να λειτουργήσει το κράτο γιατί είχε μπλοκαριστεί με τα συνεχή βέτο. 6 Δεκεμβρίου του 1963, μια εβδομάδα μετά, η Άγγερα, και όχι ο Φατήλ Κιζούκ, απορρίπτει τις προτάσεις και τι λέει. Δήλωση επίσημη. Ο αντιπρόεδρος Δόκτωρ Κιουτσούκ δεν έχει ούτε πρόκειται να εκφράσει τις δικές του απόψεις προτού πάρει οδηγίες από εμά. Ελπίζω να μην φαντάζονται οι Έλληνες ότι θα αφήναμε το χειρισμό ενός τόσο σοβαρού ζητήματος στην τουρκοκυπριακή ηγεσία. Ακούστε, γιατί έχει τεράστια σημασία αυτό. Έχει τεράστια σημασία για να δούμε πώς σχεδιάζουν οι Τούρκοι. Σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα, έχουν υπομονή 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15, 20 χρόνια να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και το, η διακήρυξη των Αθηνών είναι μέρος ενός τέτοιου μακρόπρονου σχεδιασμού. Γι' αυτό ακριβώς κάνω αυτή την αναφορά ή μάλλον και γι' αυτό. Στη συνέχεια... Στι 2 και 30 το πρωί τη 21η Δεκεμβρίου 1963, σαν σήμερα δηλαδή, όχι διά της πλωμα... διπλωματικής οδού, αλλά με οργανωμένη τουρκική προκλητική δόλια ενέργεια, προβοκάσια δηλαδή, που κατέληξε σε αιματερό επεισόδιο στην οδό Ερμού της Λευκοσίας, ήρθε η συνέχεια της δήλωση της Άγκυρας. Σε έναν συνήθειο έλεγχο της αστυνομίας, μέλη του αστυνομικού σώματος σταμάτησαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο, στο οποίο βέβαιναν τέσσερις τουρκοκύπριοι, δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Ο οδηγό δεν δέχθηκε να τον ερευνήσει η αστυνομία του κράτου του. Αντέδρασε και ακολούθησε συμπλοκή. Τότε, επειδή ήταν στημένο, ήταν έτοιμη έτοιμε ομάδε τουρκοκυπρίων, εφόρμησαν και προέκυψε συμπλοκή μεταξύ των αστυνομικών και των τουρκοκυπρίων που ήρθαν ένοπλοι. Οι, τρομο, οι Τούρκοι τρομοκράτε πήραν θέσει στου ψηλού μιναρέδε και πυροβολούσαν προ κάθε κατεύθυνση αργότερα όταν ξημέρωσε μεταδόθηκε ότι στη συμπλοκή προηγήθηκε και έχασαν τη ζωή τους η Σαλιχέ Χαλίλ η Τζεμαλιέ και ο Σεκί Χαλίλ και τραυματίστηκε ο αστυνομικό Μιχαήλ Σάβα πίση. Την επόμενη εφημερίδα Πατρίς έγραψε. Εφωνεύθη μία πόρνη και κατέρευσε εν κράτο. Ο λίγων πρώτη αυγή τη 21η Δεκεμβρίου 1963, η κυρίαρχο σε εισαγωγικά και ανεξάρτητο σε εισαγωγικά Κυπριακή Δημοκρατία, εξέπνεε ταυτοχρόνως με την εμόφυρτον Τούρκισαν Πόρνεν Τζεμαλιέ. Έτσι ήταν η γυναίκα, δεν την βρίζει. Το επάγγελμά τη ήταν. Δύο θάνατο επισφράγησε των αμαρτωλών βίων αμφωτέρων και τη Τζεμαλιέ και τη Κυπριακή Δημοκρατία. Θεώρησε τότε, προσέξτε, οι δημοσιογράφοι πόσο μάγκε ήταν τότε. Προέβλεψε ότι τελειώνει, τελείωσε η, Τουρκική, η Κυπριακή Δημοκρατία. Η περιοχή στην οποία οι Τούρκοι δημιούργησαν το πρώτο αιματηρό επεισόδιο βρισκόταν σε μια γειτονιά συνήθως έρημη και ερεβόδη. Έρεβος σημαίνει σκότος νομίζω για τους φιλολόγους λέω τους φίλους μας. Σε ένα σημείο όπου άρχιζε η τουρκική συνοικία της Λευκοσίας. Δεν είναι τυχαίο. Εκεί το έκαναν το επεισόδιο. Στην ιστορική και άνωτε ακμάζουσα συνοικία Αγίου Κασιανού και Χρυσαλινιώτησας. Όπως εκ των υστέρων το σχέδιο του προέβλεπε τη δημιουργία ενό ειδικού θύλακα, εντό του οποίου δεν θα υπήρχε κανένα Έλληνα και στον οποίο δεν θα ασκούσε καμία απολύτω εξουσία η νόμιμη κυβέρνηση τη Κύπρου. Αυτό ήταν το σχέδιο. Παλιό, παλιό σχέδιο, αποδεικνύεται. Στα βόρεια προάστια τη Λευκοσία αποτελούσαν την ιδανική λύση για τη δημιουργία ενό τέτοιου κλειστού τουρκοκυπριακού θύλακα, γιατί γυτνίαζαν με την περιοχή Κιόνελια Γύρτα στην οποία βρισκόταν και το στρατόπεδο της Τουρ Τουρδίκ, Τουρκική δύναμη Κύπρου. Αμάλιστα από την περιοχή αυτή διέρχεται και ο μοναδικός δρόμος που ενώνει τη Λευκοσία με την Κερίνια. Και, προσέξτε γιατί το σχέδιο πώς ήταν, δεν έκαναν μόνο το θύλακα στη Βόρεια Λευκοσία, είχαν την Αγίρτα και το Κιόνελι, αλλά επειδή ο δρόμος για την Κερίνια περνούσε μέσα από τον Πενταδάκτυλο, από τις κορυφογραμμές Άσπρη, Μούτι και Άγιο Ιλαρίωνα, είχαν φροντίσει να καταλάβουν και με καταδρομή και αυτές τι κορφέ. Δηλαδή είχαμε Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά είχαν καταλάβει ενόπλο και αυτέ τι κορφέ και άρχισαν να κάνουν του θύλακε. Σημειωτέων. Από αυτή τη διάβαση πέρασε ολόκληρο ο όγκο των δυνάμεων εισβολή τον Ιούλιο του 1974, αφού διασπάστηκε η κύρια γραμμή αντίσταση στον χώρο της απόφαση, όπου και σκοτώθηκε ηρωικός Πεσόν, ο Νικόλαος Κατούντας που προανέφερα και πόσοι άλλοι. Την ημέρα των Χριστουγέννων το 1963, η Τουρδίκ κινείται απειλητικά εναντίον ελληνοκυπριακών θέσεων, τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη υπερήπνανται της Λευκοσίας και πολεμικά σκάφη του τουρκικού στόλου πλησιάζουν στις βόρειες ακτές της Κύπρου. Η ελληνική κυβέρνηση διαμηνύει στην ελληνική δύναμη Κύπρο, μείνε στο στρατόπεδο, μείνε ο Μακάριο επικοινωνεί με την Αθήνα ζητώντα βοήθεια. Δεν θα μπλέξω την Ελλάδα σε πόλεμο για τα δικά σα λάθη, ήταν η απάντηση που έλαβε άμεσα από τον Παπανδρέο, τον Γιώργιο Παπανδρέο, ο οποίο δεν συγχώρεσε ποτέ στον Κύπριο πρόεδρο για το γεγονό ότι δεν τον ενημέρωσε για την πρόθεσή του να υποβάλει προτάσει για αναθεώρηση του συντάγματο. Δεν δύναμε να γίνουμε ουραγό τη Κυπριακή κυβερνήσεω, δήλωσε ο Έλληνα Πρωθυπουργό, αφήνοντα μάλιστα υπονοούμενα. Ότι, σε, ότι η ενέργεια του Αρχιεπισκόπου ενδεχομένως στόχευε στην αποσταθεροποίηση της ασταθούς κυβερνήσεως του Παπανδρέου. Ακολούθησαν μυστικές διαβολεύσεις Ελλάδας, Βρετανίας, Τουρκίας για την εκεχηρία. 30 Δεκεμβρίου του 1963 υπογράφηκε από τον Μακάριο και τον Κιτσούκ η πρώτη συμφωνία κατά καταπαυ, πάυση του πυρός. Μέχρι τότε είχαμε έκαναμε μπαμ-μπούμ. Με την ίδια συμφωνία χαράχθηκε και η πράσινη γραμμή. Ξέρετε γιατί. Χωρίστηκε η Λευκοσία στη μέση. Ε, ξεκίνησε η δικοτόμηση. Τι νομίζετε, Μακροχρόνιο σχεδιασμό. Σε αυτόν εντάσσεται, σε έναν τέτοιον εντάσσεται και το μνημόνιο που η διακήρυξη που υπέγραψε ο κύριο Μπισωτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Σε ένα τέτοιο μνημόνιο που αφορά την τουρκοποίηση του Αιγαίου δια τη Γαλάζια Πατρίδα. Διότι η Γαλάζια πατρία, η Πατρίδα εμπεριέχεται μέσα στη διακήρυξη των Αθηνών. Και γιατί ονομάστηκε Πράσινη Γραμμή, γιατί πάνω στο χάρτη ο Άγγλος, ο άλλος με πράσινο ε, 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 μπαρκαδόρο, χάραξε τη γραμμή και ονομάστηκε Πράσινη Γραμμή. Εκεί λοιπόν έγινε ο διαχωρισμός στη Λευκοσία και στην, στην Πράσινη Γραμμή ανέλαβαν αποστολή οι Άγγλοι ε, στρατιώτες από τις βάσεις. Με εντολή του ντεκτάς, οι Τουρκοκύπριοι εγκαταλείπουν τα σπίτια της περιουσίας και της εργασίας τους και κλείνονται σε θύλακε που είχαν προηγουμένω δημιουργηθεί. Άρα περίμεναν το επεισόδιο. Πολλοί από αυτού εγκαταλείπουν τον τόπο του με δάκρυα στα μάτια. Δεν ήθελαν να φύγουν. Κάποιοι αντιστέκονται πεισματικά, αρνούμενοι να πειθαρχήσουν. Παράνομε και αιμοσταγεί τουρκικέ συμμορίε δεν δίστασαν να δολοφονούν ακόμα και τουρκοκύπριου που εργάζονταν με ζήλο για την ειρηνική συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Είχαν προηγηθεί ο μακροχρόνιος σχεδιασμός. Τον Απρίλιο του 1962, οι δολοφονίες από μυστικούς πράκτορες της TMT, της τουρκικής τρομοκρατικής οργάνωσης που, είχαν οργανώσει, που είχε οργανώσει το τμήμα ανορθοδόξου πολέμου του τουρκικού στρατού, είχαν προηγηθεί λοιπόν τον Απρίλιο του 1962 δολοφονίες των δικηγόρων και δημοσιογράφων Αϊχάν Χικμέτ και Αχμέτ Μουσαφέρ Γκιουρκάν, εκδοτών της εφημερίδας Μποσκούρτ. Η ίδια οργάνωση πραγματοποίησε ακόμα δολοφονίε του τουρκοκυπρίων αστυνομικών που υπηρετούσαν στη Βρετανική Απικιακή Αστυνομία και του είχαν ανταθεί αποστολέ να εντοπίσουν παράνομο οπλισμό στην κοινότητά του. Του καθάρισαν. Κύρια κατεύθυνση τη τουρκική προπαγάνδα ήταν ότι η δια μετακίνηση του τουρκοκυπριακού πληθυσμού έγινε προκειμένου να προστατευτεί από την εξόντωση και τι σφαγέ που σχεδίαζαν εναντίον του ο Μακάριο και οι Ψέμα! ψέμα αυτά είναι όλα προπαγάνδα. Αύριο θα σα πω γιατί, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Η τουρκική προπαγάνδα, την τουρκική προπαγάνδα αντέκρωσαν όχι οι Ελληνοκύπροι, οι ίδιοι οι Τουρκοκύπροι. Με, με, ιδιαίτερη πιστικότητα οι απαντήσει του Ντερβί λικα Καβάζογλου, τον οποίο αργότερα τον δολοφόνησε η TMT, μαζί με τον Κώστα Μισιαούλη. Αυτοί οι δύο απέδειξαν ότι λένε ψέματα, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο να εξοντώσουν Τουρκοκύπριου. Το ίδιο και ο Ιμπραήμ Χασάν Αζής και ο Νουρετίν Μεχμέτ Σεφέρογλο, αλλά κυρίω ο Δόκτωρ Ιξάν Αλή, ο οποίο μεταξύ άλλων δήλωσε: Ακούστε, ακούστε. Αναμφισβήτητα οι Τουρκοκύπροι κινδυνεύουν. Όμω κινδυνεύουν από του Τούρκου τρομοκράτε και όχι από του Έλληνε, όπω ισχυρίστηκε ο Τούρκο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη. Δόκτωρ Ιξάν Αλή, τηλεγράφημα προ τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, 8 Δοδεκάτου του 1965. Ιστερόγραφο. Η ετοιμότητα των Τούρκων για τη συγκρούσεις των ματωμένων Χριστουγέννων του 1963 αποδεικνύεται από τον άρτιο εξοπλισμό των οποίων διέθεταν σε αντίθεση με την πλειοψηφία των Ελλήνων οι οποίοι μπήκαν στις μάχες με παμπάλια όπλα ακόμα και με κυνηγητικά. Τα πρώτα κύματα των στασιαστών αντιμετωπίστηκαν με γενναιότητα από ελληνοκύπριους εθελοντές καθώς και στρατιώτες του υποτυπώδους Κυπριακού στρατού και αστυνομικού επικεφαλή των ομάδων αντιστάσεως σε αυτή τη σύγκρουση ήταν κυρίω αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ όπω ο Τάσο Μάρκου, ο Βάσο Ισαρίδη, ο Νίκο Σαμψόν, ο Νίκο Λεύτη και άλλοι. Αυτά για τα ματωμένα Χριστούγεννα του 1963 για τα οποία δεν μα μιλάει κανένα γιατί. Πολύ απλά, γιατί την ξέγραψαν την Κύπρο. Εδώ δεν μας μιλούν για την ελλαδίτικη ιστορία, θα μας πούν για την άλλη που δημιουργεί και υποχρεώσεις. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία θα τα πούμε αύριο. Να περάσουμε στον πόλεμο γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις. Για τρίτη φορά αναβλήθηκε η ψηφοφορία για το ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο πρεσβευτής του Ισημερινού, η χώρα του οποίου προεδρεύει στο Συμβούλιο το Δεκέμβριο, εξέδωσε την εξή ανακοίνωση. Το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΑ συμφώνησε να συνεχίσει σήμερα, Πέμπτη, τι διαπραγματεύσει και να δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία. Και η Προεδρία θα επαναπραγματεύσει, χθε, Τετάρτη. Θα επαναπρογραμματίσει την ψηφοφορία για, αύριο, για σήμερα το πρωί, Πέμπτη. Δήλωσε ο Χωσέ Χαβιέ Ντελαγκάσκα Λόπε Ντομίνγκε. 2-4-6-7 λέξεις το όνομα. Χωσέ Χαβιέ Ντελαγκάσκα Λόπε Ντομίνγκε στου δημοσιογράφου μετά τι διαβουλέ που έγιναν και κλεισμένο των θερών. Άρα, χθε για τρίτη φορά αναβλήθηκε, χθε Τετάρτη για σήμερα Πέμπτη, πρωί είναι τώρα, ίσω μέχρι το βράδυ που βλέπετε την εκπομπή, να διαβάσετε αν τελικώ έχει. Συνεχίζονται οι συνομιλίε για νέα εκεχηρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς οι ΥΠΑ λένε ότι διεξάγονται πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για μια νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων αλλά οι προοπτικές για μια συμφωνία παραμένουν αβέβαιες καθώς, καθώς, η Χαμάς τι λέει το τελευταίο χαρτί που έχει στα χέρια της είναι η Όμηρη. Σου δίνω του ομέρου, σταματάει ο πόλεμο. Όχι απλά κατάπαυση του πυρό, να τελειώσει ο πόλεμο. Ε, δεν πρόκειται να το δεχθεί αυτό η Ισραηλή πλευρά. Γι' αυτό χθε έκανε ρελάν ο Νετανιάχου και είπε: Πολεμάμε μέχρι τέλο. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται όμω ότι ε, θα πάμε σε κάποια, ε, κάποιο είδου συμφωνία. Και αυτό το λέω σε συνδυασμό με τι εξελίξει και τι διαπραγματεύσει που γίνονται στα πλαίσια του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα, είχαμε μια πολύ σημαντική δήλωση του Μακρόν ο οποίος δήλωσε όντως απευθύνει κατηγορίες τους, ε, στο Ισραήλ καταπολέμησε της τρομοκρατίας δεν σημαίνει ισοπαίδευση των πάντων στη Γάζα παράλληλα επανέλαβε την έκκλησή του για που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς οι εβδομάδες περνούν δεν μπορούμε να αφήσουμε να εδραιωθεί η ιδέα ότι αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας θα μπορούσε να σημαίνει ισοπαίδωση των πάντων στη Γάζα ή επίθεση αδιακρίτως εναντίον αμάχων και θύματα μεταξύ των αμάχων. Για το λόγο αυτό, ενώ αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στο Ισραήλ στην προστασία του καταπολεμώντας την τρομοκρατία, ζητούμε την προστασία αυτών των ανθρώπων και μια εκεχηρία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Να σταματήσουν αυτήν την αντιμετώπιση οι Ισραηλοί, γιατί δεν είναι κατάλληλοι, γιατί όλες οι ζωές αξίζουν και τις προστατεύουμε. Και μάλιστα ο Μακρόν υπεραμείνθηκε τη συνεκτική και δίκαιη αντιμετώπιση τη Γαλλία σε ό,τι συμβαίνει εκεί. Λέει με τη στάση μα, τηρούμε, ε, ε, υπερασπιζόμαστε και την ιστορία μα. Λέει τη διπλωματική μα ιστορία. Και ενώ γίνονται οι προσπάθειε να τα βρουν, ο πόλεμο συνεχίζεται. Αυτή είναι η τρέλα. Τι να κάνουμε. Η Χαμά τώρα, μετά από τόσου βομβαρδισμού, πάλι σήμερα εκτόξευσε ρουκέτες στο Τελαβίβ. Και το Reuters είδε, είδε και κάποιε φωτογραφίε που τι αναχέτησαν αυτού του ρουκέτε η Ισραηλινή αεράμινα. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ βάλει, όπως παραπονούνται οι Παλαιστίνοι, κατά του κέντρου τη Παλαιστινιακή η Μισελίνου σύμφωνα με την οργάνωση αρρωγή. Περίπου 130 άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο εκεί και πολιορκούνται και. Τώρα, ερωτηθεί από το AFP ο Ισραηλινό στρατό είπε ότι δεν έχουμε να σχολιάσουμε τίποτα για αυτό που για την Παλαιστινιακή Ερυθρά Εμισόλυνο ότι δέχεται επιθέσεις, τη ρωτήσανε. ο Ασράφ Αλ Κίντρεχ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς ε, λέει ότι εκατοντάδες ασθενείς υπέκυψαν στα τραύματά του στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της πόλης της Γάζας γιατί δεν μπορεί να, ε, να του υποστηρίξει. Δεν λειτουργεί κανένα νοσοκομείο στην Γάζα, στη Βόρεια Γάζα. Τα νοσοκομεία και το ιατρικό προσωπικό είναι ιερά. Σημείωσε σε ανάρτησή της η Φραντζέσκα Αλμπανέζε η εισηγήτρια του ΕΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, καταγγέλλοντα έναν παράλογο πόλεμο κατά του πληθυσμού τη Γάζας. Αυτά. Να πούμε ότι. Ε, αυτό που περιμένουμε είναι μια συμφωνία και να δούμε πού θα βγει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο της, στον άξονα της αντίστασης, όπως αυτό αποκαλείται το Ιράν και η υπεργολάβη που έχει στην περιοχή σήμερα είναι στην, στο Ιράκ η Νούλαντ, Βικτόρια Νούλαντ η νούμερο Δύο της εξωτερικής πολιτικής της, των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ και στη συνέχεια πήγε και στην, στο αυτόνομο Κουρδιστάν στην Ερμπίλ όπως συναντήθηκε με τον Μπαρζανί την ώρα που ήταν εκεί από ένα φορτηγό από αυτά τα αγροτικά εκτοξεύτηκαν ρουκέτες 122 χιλιοστών στη βάση Al Assad στην οποία φιλοξενούνται και αμερικανικά στρατεύματα και αεροπορικές δυνάμεις. Την ίδια στιγμή ήταν μια επίδειξη δύναμης από τον άξονα της αντίστασης, δηλαδή από την Χάς Δισάμπη που είναι μια πολιτοφυλακή, πάνω από 100.000 ενόπλους έχει, ενσωματωμένη, όχι παράνομη, ενσωματωμένη Στι δυνάμεις του Υπουργείου Εσωτερικών κάτι σαν την παλιά χωροφυλακή που λέγαμε κάτι στρατοχωροφυλακή από εκεί είναι αυτοί οι άνθρωποι η Νούλαντ είπε μα λέει σε αυτό το στρατόπεδο δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτή τη βάση είναι και οι Ιρακινοί και θεωρούμε ότι αυτές οι επιθέσεις γίνονται και εναντίον του Ιράκ εν πάση περιπτώσει ήταν η εκατο, εκατοστή τρίτη επίθεση που δέχθηκαν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ και στη Συρία. Ε, μέχρι στιγμή οι ΗΠΑ, αν δεν κάνουν λάθο, 6-7 φορέ έχουν επιτεθεί, ανταποδώσει μάλλον, αλλά σε στόχο στη Συρία. Δεν έχουν χτυπήσει στόχο στο Ιράκ. Εντόπισαν την περιοχή από όπου εκτοξεύτηκαν και το, από το ημιφορτηγό, το οποίο μάλιστα πήγαν, το είπαν στι Ιρακινέ Αρχέ και πήγαν το έπιασαν χωρίς να πιάσουν μάλλον αυτούς που εκτόξευσαν. Είχαμε και ένα άλλο επεισόδιο περίεργο στην Ιορδανία. Ε, εισέβαλαν από, το, από τα σύνορα της Συρίας μέσα στην Ιορδανία και είχαμε και μια συμπλοκή εκεί με το στρατό της Ιορδανίας του σύνοριοφύλακες ε, με όπλα, ρουκέτες αναφέρεται ότι είναι πιθανόν να πρόκειται ότι πιθανόν να πρόκειται για λαθρεμπόρους γιατί εκεί γίνεται λαθρεμπόριο όπλων και άλλων ουσιών. Ε, Πάντω η Ορδανία θεώρησε ότι αυτό είναι και μία απόπειρα αποσταθεροποίησης του καθεστώτος στην Ιορδανία. Και βλέπει πίσω από αυτό η Ιορδανία, βλέπει το Ιράν και τη Χεσβολά. Αυτά δήλωσαν η Ιορδανία, αξιωματούχοι όπως και η δυτικοί συμμαχοί τους λένε ότι η φιλο... φιλοϊρανική Χεσβολά του Λιβάνου και άλλε ομάδε ενόπλων που ελέγχουν την Νότια Συρία βρίσκονται πίσω από αυτό το λαθρεμπόριο όπλων και ουσιών. Η Ορδανία ξέρει ποια χώρα κρύβεται πίσω από αυτό. Το Ιράν είναι αυτό που υποστηρίζει του ενόπλου. Αυτέ είναι εχθρικέ στρατιωτικέ ενέργειε εναντίον τη Ορδανία στο έδαφο τη, είπε ο Σαμίχ Μαϊτέχ, ένα πρώην υπουργό που ενημερώθηκε από αξιωματούχου για τι τελευταίε εξελίξει. Τώρα, έχει ένα εκπληκτικό άρθρο Πραγματικά εκπληκτικό, ο Τζέιμς ε, Ταμβρίδης, ο ελληνικής καταγωγής, ναύαρχος και καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια της ΟΠΑ ο οποίος διετέλεσε και στρατικός διοικητήτος των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, έτσι, του ΝΑΤΟ. Και μιλάει για το πώς αναπτύσσει στην ουσία ένα επιχειρησιακό σχέδιο στο Bloomberg, μπορείτε να το διαβάσετε και στην ιστοσελίδα μας, infognomonpolitics.gr ε, για το πώς θα πρέπει να κινηθεί και ο ίδιος του ναυτικού ήταν ε, και μάλιστα έκανε και κυβερνήτης αντιτορπιλικό έχει αναλάβει τέτοιες αποστολές πώς θα πρέπει να κινηθεί, να κινηθεί η ομάδα των πλοίων του συνασπισμού στα οποία των 10 χωρών στις οποίες προστίθεται και η Ελλάδα σήμερα με δήλωση του κυρίου Δένδια άρα έχουμε 11 χώρε, η Ελλάδα θα συμμετάσχει με μία φρεγάτα. Λέει ολόκληρο το σχέδιο πώ θα πρέπει να του αντιμετωπίσουν με επιχειρησιακά στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό. Όσου σα ενδιαφέρει το επιχειρησιακό κομμάτι, διαβάστε το. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα μόνο. Το ιδανικό, ξέρετε, ποιο θα ήταν να πετάξει ένα Έλληνα, όχι κυβερνητικό, ένα άνθρωπο που έχει σχέση με την κυβέρνηση, να πετάξει με κάποιο τρόπο να βρεθεί στο Άντεν και να μιλήσει με τους Χούθη και να ζητήσει επικαλούμενος τις ιστορικές παραδοσιακές σχέσεις που έχουν ο Ελληνισμός, όχι η Ελλάδα, ο Ελληνισμός με τον Αραβικό κόσμο και με τους Ιεμενίτες να μην χτυπούν τα ελληνικά πλοία. Τώρα θα μου πείτε αυτό δεν γίνεται, διότι ό,τι μπαίνει εκεί στοχοποιείται. Το ιδανικό θα ήταν αυτό. Κατά τ άλλα, η Ελλάδα αφού οι 10 χώρε θα προστατεύουν τα μισά πλοία που περνάνε από εκεί είναι ελληνικά. Ελληνική πλειοκτησία, είτε με ελληνική σημαία είτε με ξένη. Οπότε θεωρώ ότι το έντιμο, θα μου πείτε πολιτική και έντιμο, τι να κάνουμε. Το έντιμο είναι να στείλει η Ελλάδα εκεί. Όμω, προσέξτε, μπορεί να υποκινηθούν στην Ιεμένη, υπάρχει ένας νομάρχης ο οποίος δεν είναι στους κουθί, είναι στους άλλους, ο οποίος χρηματοδοτείται και εξοπλίζεται, και εξοπλίζεται από την Τουρκία. Μήπως γίνουν τίποτα γέφυρες εκεί και φάει η φρεγάτα μας κανεβλήμα. Και έχουμε καμιά ζημιά ή αν βυθιστεί και τότε δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Δένδιας. Να προσέξουν λοιπόν να πληθούν όλα τα μέτρα να μην ξαναζήσουμε το φιάσκο της Λιβύης που πήγαν οι δικοί μας εκεί ξεβράκωτοι στα τέτοια, εντάξει, και να μην βγάλουν από τους υπολογισμούς το ενδεχόμενο η Τουρκία, αφήστε τι υπέγραψε με μας. Ξέρω τι μίσος υπάρχει για την Ελλάδα. Μήπως θέλουν να δουν κανένα πλοίο μας να βυθίζεται εκεί. Γιατί δεν στέλνουν οι Τούρκοι καράβι. Γιατί δεν στέλνουν. Είπαμε ότι ο Τραμπ απαγορεύεται με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο να συμμετάσχει στις εκλογές του Μαρτίου κομματικές εκλογές για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος στο Κολοράντο των ε, Ρεπουμπλικάνων. Με αφορμή αυτή την απόφαση ο Μπάιντεν έκανε δηλώσεις. Βρήκε ευκαιρία να του ταχώσει. Συγγνώμη για την έκφραση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Τραμπ υποστήριξε εξέγερση, σημειώνει ο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν. Ωστόσο επισημαίνει ότι είναι στο χέρι τη δικαιοσύνη να αποφανθεί αν αυτό θα οδηγήσει στη στέρηση τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα στι προεδρικέ εκλογέ του 2024. Είναι αυταπόδεικτο. Το είδατε όλοι. Εάν εμπίπτει στην 14η τροπολογία του συντάγματο των ΗΠΑ ή όχι, αυτό θα αφήσουμε να το κρίνει το δικαστήριο σίγουρα όμως υποστήριξε μία εξέγερση δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτό καμία απολύτως οπότε βρήκε ευκαιρία όπως είπαμε νομίζω ίσως ε, από εθνικής πλευράς το πιο σημαντικό της αποψινής μας εκπομπής είναι τα ματωμένα Χριστούγεννα του 63. και επί της ουσίας αλλά και επί της διαδικασίας και αναφέρομαι στο μακροπρόθεσμο τον, του σχεδιασμού των Τούρκων. Πόσα στάδια πέρασαν για να πάρουν το μισό νησί. Πόσα στάδια θα περάσουν για να πάρουν το μισό Αιγαίο. Ένα από τα στάδια αυτά είναι η διακήρυξη των Αθηνών. Το λέμε, κρατήστε το, βάλτε το στην άκρη για να δούμε. Το πιο σημαντικό όμως θέμα, το οποίο δεν έχει εθνική διάσταση, έχει διεθνή ίσως και παγκόσμια διάσταση, είναι αυτό που θα πούμε τώρα. Η Ουγγαρία ψήφισε ένα νόμο, ο νόμος περί προστασίας της εθνικής κυριαρχίας. Με βάση αυτόν τον νόμο, το κράτος, δι... το Ουγγρικό κράτος δικαιούται να παίρνει μέτρα για να προλαμβάνει ξένες επεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία, ορίζοντας μάλιστα βαρύτατες ποινές σε περιπτώσεις παραδιάσεων. Αυτό δεν άρεσε στις, ε, στην Ουάσιγκτον και η Αμερικανική διπλωματία κατήγγειλε χθε Τετάρτη το νέο νόμο τη Ουγγρικής κυβέρνηση για την προστασία τη εθνική κυριαρχία, χαρακτηρίζοντά τον ασύμβατο με το κράτο δικαίου. Το νομοθετικό πακέτο αυτό, προοριζόμενο να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία του κράτου τη Κεντρική Ευρώπη, θεωρεί, θεωρείται από του επικριτέ του εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν Νέα επίθεση με σκοπό να αποδυναμωθεί κάθε μηχανισμό ελέγχου τη εκτελεστική εξουσία. Οι ΥΠΑ ανησυχούν για την απόφαση τη Ουγγρική κυβέρνηση να θέσει σε εφαρμογή νέο νόμο, που τη δίνει δρακόντια εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκφοβίζονται και να τιμωρούνται άνθρωποι με απόψει διαφορετικέ από αυτέ του κυβερνώντο κόμματο. Του Φίντε, τόνισε σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπο του State Department, Μάθιου Μίλλερ. Αυτό ο νέο νόμο είναι ασύμβατο με τι κοινέ μα αξίε, τη δημοκρατία, τι ατομικέ ελευθερίε και το κράτο δικαίου, είπε ο Μάθιου Μίλλερ. Διεθνεί μη κυβερνητικέ οργανώσει υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανάμεσά του η Διεθνή Αμνηστία, κατήγγειλαν ότι η πραγματική πρόθεση τη κυβέρνηση του Όρμπαν είναι με αυτόν τον νόμο να φημώσει τι κριτικέ φωνέ. Δηλαδή, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, τι θα πει μη κυβερνητικέ οργανώσει, Από πού παίρνουν τα λεφτά, Πώ είναι δυνατόν μια ξένη χώρα να δίνει λεφτά χωρίς σε μια μη κυβερνητική οργάνωση, χωρί αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση να εξυπηρετεί στόχους αυτή τη χώρα. Τώρα μην τρελαθούμε. Άρα αυτό που συνέβη στην Ουγγαρία, που αν θέλετε δεν είμαι ούτε υπέρ του Όρμπαν ούτε κατά, δεν μας νοιάζουν αυτά. Κρίνουμε τα γεγονότα και τις εξελίξεις αυτό λοιπόν όταν η εθνική κυριαρχία περιφρουρείται και ενισχύεται κάποιος τους ενοχλεί γιατί γιατί θέλουν να έχουν ανοιχτέ τι πόρτε και τα παραθύρια να παρεμβαίνουν, να κάνουν έγχρωμε επαναστάσει, να πετυχαίνουν τα αποτελέσματα που θέλουν, να βάζουν τι κυβερνήσει που θέλουν για να έχουν χειραγωγημένου του πάντε και τα πάντα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μα που είναι η Ου Ουκρανία και Ρωσία. Ρωσία. Χθες βρισκόταν στο Πεκίνο και προχθέ ο Πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο Μιστούσιν Μισούστιν συναντήθηκε μάλιστα με τον Σιτζίνπιγκ. Δήλωσε λοιπόν στη συνάντησή τους ο Κινέζος πρόεδρο, ο Σιτζίνπιγκ ότι η διατήρηση στενών δεσμών με τη Ρωσία είναι μια στρατηγική επιλογή και κάνει σε σημεία ακόμη πιο εμβαθυμένη διμερή συνεργασία στη συνάντηση που έκανε με τον Ρώσο Πρωθυπουργό. Η διατήρηση και η ανάπτυξη των σχέσεων ανάμεσα στην Κίνα και τη Ρωσία είναι μια στρατηγική επιλογή που έχει γίνει από τα δύο μέρη βασισμένη στα θεμελιώδη συμφέροντα των δύο λαών μας, είπε ο Κινέζος Πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει διαρκώς να διευρύνουν τα θετικά αποτελέσματα του υψηλού επίπεδου πολιτικών δεσμών τους και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς τη οικονομία, του εμπορίου, τη ενέργεια, τη συνδεσιμότητα και σε άλλου τομεί. Άλλο τομεί που, που, τομείς που δεν αναφέρει είναι πληροφορίε, στρατιωτικά κτλ. Μετά την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, όχι μόνο δεν διατηρήθηκαν ή δεν πάγωσαν οι συνορωσικέ σχέσει, αλλά ενισχύθηκαν. Είχαμε την επίσκεψη του Πούτιν στο, Κεπίνο, στο Πεκίνο, είχαμε την επίσκεψη του Κινέζου στρατηγού τον Νοέμβρη στη Μόσχα και τώρα ο Μισούστιν ε, ξανά στο Πεκίνο και πάμε και στη Βόρεια Κορέα τώρα, πάλι οι σχέσεις Ρωσίας-Βόρειας Κορέας. Η Ρωσία έχει εγκαθιδρύσει περιεκτική αμυντική συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα συνεχίζοντας παράλληλα τις στρατηγικές συμπράξεις της με την Ινδία και την Κίνα. Δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Ρωσικού Γενικού Επιτελείου, ο Βαλέρη Γκεράσιμοφ, σε ξένους στρατιωτικούς ακολούθους. Υπόψη είναι ότι ο Σοϊγκού επισκέφθηκε τη Βόρεια Κορέα τον Ιούλιο, ενώ το Σεπτέμβριο ο Κιμ Γιονγκούν είχε πάει στην Ανατολική Ρωσία, εκεί στο Βλαδιβοστόκ, και συναντήθηκε με τον Πούτιν. Ε, οι οι ΗΠΑ ανησυχούν ότι η πολεμική βιομηχανία της Κορέας ε, είναι αρρωγός στον πόλεμο της, Ουκρα, της Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ ως αντάλλαγμα έδωσαν ε, τεχνογνωσία οι Ρώσες στους Κορεάτες για να πετάξουν τον κατασκοπευτικό τους δορυφόρο. Η πορεία προς την ανάπτυξη μιας περιεκτικής στρατηγικής σύμπραξης με την Κίνα και την Ιδία συνεχίζεται ενεργή περιεκτική συνεργασία έχει εγκαθιδρυθεί και με την Λαϊκή Δημοκρατία της Βόρειας Κίνας, είπε ο Γκεράσιμο. Τώρα, έχουμε και άλλα θέματα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει αποφασίσει, έχει παγώσει ρωσικά κεφάλαια ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από θεματικά της Ρωσικής ε, Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία βρισκόταν στην Ευρώπη, τα πάγωσε τα κέρδη από αυτά, γιατί κάπου τα τοκίζουν μάλλον, τα κέρδη από αυτά, 16 δισεκατομμύρια δολάρια αποφάσισαν να τα δώσουν στην Ουκρανία. Έχουμε και εμείς αρκετά περιοσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει εδώ σε λογαριασμού τύπου C. Δήλωσε ο Υπουργό Οικονομικών Αντών Σιλουάνα σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Ράσια 24. Τα στοιχεία δεν είναι μικρά. Τα έσοδα από τη χρήση αυτών των κεφαλαίων είναι σημαντικά και σίγουρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αν ληφθεί απόφαση από τους Ευρωπαίους δηλαδή εάν πάρετε κέρδη από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια και τα δώσετε στην Ουκρανία και εμείς θα πάρουμε κέρδη από τα δικά σας γιατί λέει και η Ρωσία έχει πολλά παγωμένα τέτοια κεφάλαια που ε, στη Ρωσία που μπορεί να προβεί σε αντίπεινα η Ουκρανία δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν χθε το βράδυ 35 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι, αυτά τα Σαχέτ ή τα γεράν, γεράνιου, από τα οποία καταστράφηκαν τα 34. Να πούμε ότι η Ρωσία δεν αφήνει σχεδόν καμία μέρα που να μην επιτεθεί, επιτίθεται συνεχώς. Τώρα, η Ουκρανία όπως είπε ο ίδιος ο Ζελένσκι αλλά και ο υπουργό Άμενας ο Ουμέροφ, θα κάνουν μια νέα επιστράτευση με στόχο να ε, στρατολογήσουν, να καλέσουν στο στρατό άτομα μεταξύ 25 και 60 ετών και να φτάσουν τον αριθμό των 500.000. Στόχος να προετοιμάσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις για το 2024. Ο Ζελένσκι είπε ότι η στρατηγική ηγεσία της Ουκρανίας έχει προτείνει την επιστράτευση 450 έως 500 χιλιάδων ανθρώπων αλλά πρόσθεσε ότι χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα για να υποστηρίξει αυτήν την ιδέα. Έχουμε λέει με τις προμήθειες να μειώνονται και τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης στον αέρα η Ουκρανία προσπαθεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς που δημιουργούνται ενισχύοντας την παραγωγή πυρομαχικών κεντρών δηλαδή δικιά της εντόπια παραγωγή. Έχουμε πολλές ελλείψεις δηλώνουν επίσημη και αυτό είναι εμφανές πλέον και σε όλα τα μέτωπα. Οι New York Times έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που λέει ότι ο Αμερικανικός στρατός θέλει η Ουκρανία να αντέξει έναντι της Ρωσίας μέχρι το 2025. Και προσέξτε ποιο είναι το σχέδιό τους. Λέει να αντέξει μέχρι το 2024, το 2024 να αντέξει γιατί τότε θα έχει μπει σε παραγωγή θα, θα έχουν μπει σε παραγωγή αρκετά εργοστάσια είτε παραγωγή πυρομαχικών είτε drone και με αυτά να μπορέσουν να αντέξουν μέχρι το 24 για να πάμε 24 προς, προς 25 να υποχρεώσουμε τη Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν λένε να νικήσουν τη Ρωσία, λένε να μείνει τη η Ουκρανία κι άλλο. Τι σημαίνει αυτό, μάλλον σχεδιάζουν να την εγκαταλείψουν την Ουκρανία και τα είχαμε πει ότι ο Ζελένσκι θα αποδειχθεί ως ο νέος Ιωαννίδης, Δημήτρης Ιωαννίδης, στην Κύπρο. Ποιο έβαλε σε περιπέτεια στην Κύπρο, στην τελευταία φάση, κάτι τέτοιο θα αποδειχθεί και ο Ζελέσκη. Ε, το Βερολίνο, πάμε στο επόμενο, σχεδιάζει να στείλει μία ταξιαρχία στη Λιθουανία, ε, η οποία θα κοστίζει 25 έως 30 ευρώ το, εκατομμύρια ευρώ το μήνα που αυτή η διαδικασία θα είναι 4.800 Γερμανοί στρατιώτε και 200 άτομα πολιτικό προσωπικό, μια μικρή πόλη δηλαδή θα κάνουν για να. επειδή η Λιθουανία δεν έχει στρατό, για να νιώθουν ασφαλεί οι Λιθουανοί. Όμω ε, υπάρχουν πολλά προβλήματα διαρθρωτικά, ε, υλικού, αποθεμάτων και οικονομικά και δεν ξέρουν αν θα αντέξουν. Έχουμε ένα σκάνδαλο στην, στο Βέλγιο. Στο Βέλγιο υπάρχουν κόμματα βαλόνων και φλαμανδών. Οι φλαμανδοί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν και αλεξαρτησία από το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο είναι ομοσπονδία, έτσι. Ένας φλαμανδός βουλευτής, λοιπόν, ε, κατηγορείται και τον έδιωξε και το κόμμα του, το φλαμανδικό, ότι είχε σχέση με έναν κατάσκοπο της Κίνας εδώ και πολλά χρόνια, και ο Βέλγος Πρωθυπουργό, ο Αλεξάνδρ Ντεκρό, λέει ότι η Κίνα μερικέ φορέ είναι πολύ εχθρική χώρα και προσπαθεί να ασκήσει επιρροή, να διαλύσουν το Βέλγιο κτλ. Για να τελειώσουμε την απόψινή εκπομπή με ένα πολύ σοβαρό θέμα που είναι η συμφωνία για την αναθεώρηση των διαδικασιών ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρεται να, υπέγραψε, να συμφώνησαν οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έσπασε το χρόνιο πολιτικό αδιέξοδο την Τετάρτη. Λέει λοιπόν ότι υπήρχε, υπήρχαν δύο μέτωπα, του Νότου και του Βορρά. Του Νότου είναι Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος. Και ο Βορράς είναι η Γερμανία, Ολλανδία και οι άλλες χώρες που δεν δέχονται, που υφίστανται και την πίεση. Και η θέση των πάνω είναι να μένουν οι μετανάστες στις χώρες εισόδου, και η θέση δικιά μα των χωρών του Νότου είναι να παίρνουν ένα μέρο του βάρους από τι πλάτε μα. Γιατί ακούμε και διάφορα. Προσέξτε τι έχει συμφωνηθεί. Έχει συμφωνηθεί καταρχάς σε 12 εβδομάδες να τελειώνει η διαδικασία πέρσι δεν παίρνει άσοδο. Σε 12 εβδομάδες πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία οι χώρες εισόδου να δημιουργήσουν κλειστά κέντρα σκληραίνει τη θέση της Ευρώπη να δημιουργήσουν κλειστά κέντρα θα παραμένουν για 12 εβδομάδες εκεί οι... θα παραμένουν λοιπόν εκεί για 12 εβδομάδες και θα, διευκολυ... θα διευκολύνεται η απέλασή τους όσοι δεν όσον του ιέτης ασύλου δεν εγκρίνεται απέλαση τώρα πως θα διευκολυνθεί η απέλαση ενώ τώρα δεν απελάβουν δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως ε, δεν θα πηγαίνουν οι, οι αλληλεγγύοι δεν θα εκφράζεται με ανακατανομή των εισερχομένων όχι, θα δίνουν ένα ταμείο λεφτά για να τους ταΐζουμε και να μοιράζονται εδώ και το σύστημα και να μην τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία. Έχω το δόγμα θα επιφυλάσσουμε επειδή έχει περάσει ο καιρός θα σας αναφέρω σε άλλη εκπομπή ποιο είναι το δόγμα που πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα για να πάψει η Τουρκία να εκβιάζει και την Ελλάδα και την Ευρώπη με το μεταναστευτικό. Πάντως εντύπωση προκαλεί ότι τελικώς συμφώνησαν κλειστά κέντρα σαν φυλακές αναφέρει το πολίτικο στις περιοχές που εισέρχονται πάλι θα την πατήσουν τα νησιά 12 εβδομάδε διευκόνηση των απελάσεων χρήματα από τις χώρες που δεν είναι της, της πρώτης εισόδου ε, στις χώρες της πρώτης εισόδου δηλαδή τη Βόρεια Ευρώπη θα μας δίνουν χρήματα για να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα καλύτερα. Ένα πράγμα έχω να πω στους δικούς μας εδώ στους Ελλαδίτες. Η Κύπρος φέτος στην Κύπρο έδιωξε 11.000 λέει και μπήκαν 10.000 πάντως έδιωξε 11.000 όσους, όσους μπήκαν φέτος τον αριθμό μπήκαν Τέτοιο αριθμό έδιωξε του περσινού για παράδειγμα. Πώ η Κύπρο μπορεί και κάνει απελάσει και δεν μπορούμε να κάνουμε εμεί, Μήπω δεν θέλουν να κάνουν απελάσει και μα δουλεύουν ψηλόγαζοι, Μήπω κονομάνε από το μεταναστευτικό κάποιοι και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί και δουλεύουν τον κόσμο, Πώ η Κύπρο λοιπόν, επειδή είναι νησί και πνίγεται, βρίσκει τρόπο και κάνει απελάσει ή τέλο πάντων πώ τι λέει ε, αναχωρήσει και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Λοιπόν. Αυτά είχαμε για απόψε, να είστε όλοι και όλοι καλά, καλή νύχτα και καλές προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Γεια σας.